2,5 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία στο Μάτι με τους 102 νεκρούς, μια ομολογία προκαλεί σοκ από τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον Σωτήρη Τερζούδη, ο οποίος στην απολογία, θα δούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού, στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ομολογεί ότι η ηγεσία της πυροσβεστικής ήξερε ότι υπήρχαν νεκροί όταν ενημέρωνε, θα θυμάστε εκείνη την ενημέρωση, τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μπροστά στις κάμερες. Αλλά δεν του το είπαν. Ταυτόχρονα, ο ίδιος αποκαλύπτει ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι λάθος χειρισμοί του τότε υπουργού Νίκου Τόσκα. Το να σύρματο, αν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το ένα αέριο. Όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το ένα αέριο. Άλλη βόση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται? Σοκαριστική είναι η απολογία του πρώην αρχηγού της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη στον ανακριτή για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με τραγικό αποτέλεσμα 102 νεκρούς, που αποκαλύπτει ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Σύμφωνα με τον τότε αρχηγό, ενώ η πυροσβεστική γνώριζε την ύπαρξη νεκρών πριν τη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, ο υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος το απέκρυψε. Την ενημέρωση στον πρωθυπουργό την έκανε ο Ματθεόπουλος, ο οποίος κατά το χρόνο της σύσκεψης με τον πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα έλαβε το λόγο αυθαίρετα, παρακάμπτοντας τον αρχηγό της πυροσβεστικής, δηλαδή εμένα. Απορία μου προκάλεσε το γεγονός ότι αν και είχε ολοκληρωθεί η καταστροφή από την πυρκαγιά στο Μάτι, ο κύριος Ματθεόπουλος ξεκίνησε την ενημέρωση του πρωθυπουργού στη σύσκεψη από άλλες πυρκαγιές, οι οποίες δεν είχαν ούτε ανθρώπινα θύματα, ούτε παρόμοιες καταστροφές. Πήρες αστεία στην Κοιλάδα και στις 12.03, κάτω από τα Γεράνια Όρη και το πυροφυλάκιο, σε συμπαγή δάσους, μέσα στην καρδιά του δάσους, εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. Ο πρώην αρχηγός του σώματος είναι σαφής πως η πυροσβεστική γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών, στρέφοντας τα βέλη του προς τον τότε υπαρχηγό που ήταν και ο επιχειρησιακός επικεφαλής. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θύματα, δεν γνωρίζαμε όμως τον αριθμό. Δηλαδή, ο κύριος Ματθεόπουλος γνώριζε ότι υπήρχαν νεκροί στο Μάτι και ξεκίνησε να ενημερώνει τον πρωθυπουργό για άλλες πυρκαγιές. Εν της πράγμαση, έτσι είναι. Δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε. Κινδυνεύω, σας λέω. Όμως οι σοκαριστικές αναφορές του τότε αρχηγού δεν σταματούν εκεί. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, ο διοικητής του Συντονιστικού Κέντρου και αρμόδιος για τα Εναέρια Μέσα, Ιωάννης Φωστιέρης, τον είχε παρακάμψει και ενημέρωνε τον Νίκο Τόσκα, που αναλάμβανε, όπως λέει, επιχειρησιακές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, ο Γιάννης Φωστιέρης φέρεται να έχει πει 6 φορές τη φράση «Είναι εντολή υπουργού», όπως φαίνεται στο καταγραφικό του Συντονιστικού Κέντρου. Ο κύριος Τόσκας, χωρίς προφανώς να το γνωρίζω, κυρίως όμως χωρίς την έγκρισή μου, έδινε εντολές επιχειρησιακές στον κύριο Φωστιέρη και εκείνος, χωρίς να με ενημερώνει ως όφιλε, τις εκτελούσε. Με ακούς? Ναι. Μαρία, είναι εντολή του υπουργού, φίλε. Τι να, δεν μπορώ. Έτσι, άμα ξαναπάρει τηλέφωνο θα το πω. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Τι να πω, εντάξει. Νοώντας από κάτω, υπουργός, γενικός, στρατηγός και δύο στρατηγοί. Παρόλο που ο ανακριτής θεωρεί πως τουλάχιστον 12 αεροπλάνα και ελικόπτερα όλων των υπηρεσιών μπορούσαν να αποσπαστούν και να επιχειρήσουν στο Μάτι, ο Ιωάννης Φωστιέρης επέμεινε στην απολογία του πως λειτουργήσε σωστά. Δεν έκανα καμία εκτροπή εναέριων μέσων που βρίσκονταν στον αέρα, διότι απαιτείται να συνεχίσουν το έργο τους στις πυρκαγιές που επιχειρούσαν. Εάν γινόταν κίνηση εκτροπής, θα δημιουργούσα άλλα προβλήματα στο επίπεδο της κατάσβεσης των ήδη υπαρχουσών πυρκαγιών. Χρειαζόμαστε επιγόντουσα εναέρια, γιατί η φωτιά, εάν περάσει τη Χαράζρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Όλα αυτά την ώρα που οι ελάχιστοι πυροσβέστες που βρίσκονταν στο Μάτι ζητούσαν απεγνωσμένα ενισχύσεις. Κατά τη γνώμη μου, με 3-4 εναέρια θα είχε μετριαστεί η ένταση της πυρκαγιάς και δεν θα είχε τέτοια εκρηκτική θερμοδυναμική ταχύτητα. Δεν γνωρίζω γιατί τα εναέρια μέσα δεν έφτασαν μέσα σε αυτόν τον εύλογο χρόνο. Πρώτη φορά στα 30 χρόνια υπηρεσίας μου ζήτησα ενισχύσεις και δεν ήρθαν ποτέ. Όπως παραδέχθηκε ο τότε αρχηγός, αν είχε γνώση της κατάστασης θα λειτουργούσε διαφορετικά, αφού η πυροσβεστική ήταν ουσιαστικά απούσα από το Μάτι με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.